Γεια σας, σήμερα θα παίξουμε Kitty Powers Matchmaker και ξέρω ότι σας αρέσει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Βέβαια, εγώ έκανα μία ζεβολιά. Έπαιξα μόνη μου και χάλασα την καρτέλα της, όπως βλέπετε. Ήταν στο ροζ και έχει πάει στο κίτρινο, είναι good, δεν είναι και πάρα πολύ χαμογελαστή, δεν ξεκαρδίζεται κιόλας. Είναι έτσι και έτσι τα πράγματα. Έχουμε και ένα ζευγαράκι εδώ πέρα που μόλις χώρισε. Τι ωραία, τι καλά, πολύ διασκεδαστικά. Κατέβηκε και ακόμη από κάτω. Ωραία. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τα ζευγάρια των ονείρων μας και να ανέβει και το γραφείο μας γιατί έχει πέσει για τα καλά. Για να δούμε τι θα δούμε, τι θα διαλέξουμε. Έχω όρεξη να παίξω με μία γυναίκα. Είναι λέει... Λοιπόν, για να δούμε. Άντρα ψάχνει, ευτυχώς δεν ψάχνει και μία γυναίκα. Ναι, βασικά δεν θέλω να τα διαβάσω αυτά τώρα. Θα βρούμε το άλλο σου μισό, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Σίγουρη. Το θέμα είναι, δεν ξέρω τι γίνεται αν πέσει τελείως το γραφείο, δηλαδή πάει στα τάρταρα και δεν υπάρχει καμία ελπίδα να το συνεφέρεις. Εδώ δεν βλέπω κανένα να σου ταιριάζει και πάρα πολύ. Αλλά θα το παλέψουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν ταιριάζει με κανέναν. Αλλά θα βάλουμε αυτόν. Γιατί όχι, θα τις βάψουμε με μαύρα τα μαλλιά. Τι να σας πω, δεν βρήκα κανέναν άλλο. Τουλάχιστον αυτοί έχουν εδώ πέρα ένα κοινό. Ο Θεός βοηθός, παιδιά. Πραγματικά δεν βρήκα κανέναν που της ταιριάζει. Έστω και λίγο. Λοιπόν, πάμε στην τύχη εδώ πέρα. Ναι, εύκολο αυτό. Τέλεια, χαίρομαι. Λοιπόν, τα μαλλιά να τις τα βάψουμε μαύρα γιατί αυτός θέλει μαύρα. Μαύρα. Μπας και τη δει λίγο με διαφορετικό μάτι και του αρέσει λίγο καλύτερα. Αν και δεν βρίσκω κάποιο ιδανικό τέρι για τη συγκεκριμένη. Δεν είδα να ταιριάζει κανένα. Πάμε να δούμε. Γεια σου, τι κάνεις. Καλά είσαι, μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Κι εγώ, ναι. Πάμε να φάμε τώρα γιατί πεινάω. Ναι, τέλεια. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μαλλιά. Τα άποψα για σένα. Τραγικό. Ο Λαλαλαλάς ήρθε να πάρει την παραγγελία. Φυσικά και θα διαλέξει αυτό το φαγητό. Θέλει κάτι ζεστό, λέει, χωρίς κρέας. Αυτό μου φαίνεται με ψωμί και με ρέντα. Δεν είμαι και σίγουρη. Θέλει όμως ζεστό, χωρίς κρέας. Ζεστό. Αυτή είναι veggie pie, είναι και ζεστή λογικά. Δεν του αρέσει. Να διάλεγες εσύ ρε μεγάλε, αφήνουμε τις γυναίκες να διαλέξουν. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα να πούμε. Λοιπόν, θα κάνω ένα cheat να πάω εδώ πέρα για να μας βγει κάτι καλό στην αρχή, γιατί έχουμε ήδη αυτό. Οπότε, για να ξεκινήσει καλά το πράγμα. Άπα, ποιο να βαρέσει από τους δύο. Ας βαρέσει εσένα. Τέλεια. Αυτό είναι για όταν έχει σχή να το βγάζει και όταν είναι έτσι να έχει λίγο παραπάνω καρδούλα. Να τη θέλει λίγο παραπάνω αυτός. Εμείς εντάξει τον θέλουμε και καλά. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τι άλλο έχουμε να συζητήσουμε, να πούμε γι' αυτό. Για να δούμε. Αχ, παιδιά, εντάξει. Το πετύχαμε. Ωραία, χαίρομαι. Όχι, το κλανίδι πάλι! Το κλανίδι θα πάει σύννεφο πάλι. Να τε σε κλανιές. Χάιερ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ναι. Όχι, κρατήσου κοπελιά. Κρατήσου, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Κρατήσου κοπελιά, μην τα κλάσεις. Μην τα κλάσεις. Αχ, πάλι καλά. Εντάξει, αχ, ναι, όλα καλά, όλα καλά. Αχ, φαναγίτσα μου, δόξα τω Θεώ. Λεφτά. Ουί, πήραμε και λεφτάκια. Εντάξει. Να χαρά κομπλέ μέχρι στιγμής. Φτού φτού να μην τους ματιάσω. Πάμε να δούμε τώρα τίποτα άλλο. Μαλλιά, δουλειά, social. Καλό είναι να μαθαίνουμε περισσότερα για αυτούς. Για να δούμε και για τους άλλους. Παιδιά, αυτό είναι το άλλο μισό αυτού. Εντάξει παιδιά, κομπλέ. Να τα μοιραστούμε λέει. Και αυτός τώρα ή θα τα μοιραστούμε και θα ξυνίζει. Ή δεν θα τα μοιραστούμε. Και πάλι θα ξενήσει, δεν ξέρω. Εγώ θα το κάνω να τα μοιραστούμε. Γιατί οι γυναίκες στην ουσία δεν πληρώνουν, δεν έπρεπε καν να ρωτήσει. Και καλά. Πλάκα κάνω. Εγώ δεν είμαι από αυτές που πιστεύει ότι πρέπει να τα πληρώνουν όλοι οι άντρες. Είναι τελείως χαζό.
Πρέπει και οι δύο. Ο καθένας τα δικά του στην ουσία. Εντάξει. Μέχρι στιγμής καλά τα πάμε. Έχουμε άλλα. Κοίτα που πάει από τη μία μεριά στην άλλη. Εγώ που εκεί το ρίχνω. Ωραία. Λίγο εσύ τώρα πάρε κοπέλια από εδώ. Ναι, πέσε. Ωραία. Πάρε εσύ ένα τώρα. Και ένα και κοπελιά μετά. Και νομίζω θα τα μοιραστείτε. Α. Ωραία. Α, εντάξει, ναι, δίκιο λέει. Μια χαρά, μουά. Τα πήγαν φανταστικά νομίζω. Πάμε, πάμε να είμαστε μαζί, τι λες. Ωραία, ναι, αυτά είναι. Έλα, μουά, μουά, μουά. Όταν τους βλέπω να κάνουν έτσι πολύ πλάκα. Σκίσαμε στο πρώτο ραντεβού. Λοιπόν, έτσι να συνεχίσουμε δυναμικά για να ανέβει. Ουλαλά, 16 level, yay, μπράβο. Αχ, λίγο ακόμα θέλει. Εντάξει, το έχουμε παιδιά, σήμερα κάτι θα κάνουμε, θα το πάμε τουλάχιστον στο good, λέω. Αν και δεν πιστεύω ότι θα έχουμε πολλές ελπίδες. Για να δούμε τι θα εμφανιστεί. Ω, πάρκινγκ. It's always risky revealing your guilty pleasures to someone. What if it's too much for them to handle? Αυτό δεν το έχω πατήσει ποτέ. Your profiling system to include customers' guilty pleasures. Guilty pleasures will be revealed in the black book once you've asked that candidate. Be careful not to ask them on a first date though. You'll need to get to know them first. Α, μπράβο. Εγώ το είχα πατήσει αυτό στα πρώτα και δεν τους άρεσε. Τους είχε ξυνήσει. Για να δούμε μπορούμε να πάρουμε τίποτα. Όχι ακόμα. Εδώ πέρα το Black Book είναι και καλά οι περισσότεροι πελάτες. Αυτά τα έχουμε σχεδόν όλα. Ωραία, πάμε να δούμε. Θα δοκιμάσω να κάνω αυτό που είπα, αλλά το θέμα είναι τα guilty after pleasures. Είναι για, όχι το πρώτο ραντεβού, για τα πιο μετά. Αλλά εγώ έχω τέτοια και τα πατάω στο πρώτο και μετά παρεξηγούνται. Δεν το έχω πατήσει ποτέ. Συνήθως αποφεύγω να το πατήσω για να μην ξυνίζουν. Αυτό είναι κοιμήσεις λίγο. Θέλει μια γυναίκα, λέει. Όχι, δεν με ενδιαφέρει εσύ. Άντε, πάμε εσύ σε λίγο περίεργους, αλλά εντάξει. Για να δούμε. Αυτός τι έχει εδώ πέρα. Με ποια θα... Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να έχει ένα αστεράκι, γιατί αυτός είναι street τέτοιο, δεν είναι τίποτα τρομερό. Αυτή τι είναι. Long bungo. Πω, παιδιά, δύσκολα τα πράγματα. Αυτή τι είναι, bar worker. Α, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Να του βάψουμε και μαύρο το μαλάκι, λέτε. Εντάξει. Δεν πειράζει. Μαύρο το μαλλί θα του βάψουμε και θα είναι μια χαρά. Πάμε σε ένα easy, easy, easy. Λοιπόν, αυτό. Προσπαθώ να το ακολουθώ με τα μάτια μου, αλλά ποτέ δεν πετυχαίνει. Medium. Εντάξει. Αχ. Λοιπόν, μαύρο το μαλλί. Έτοιμος. Πάμε. Αυτό παίζει και να μην έχω έρθει ποτέ. Στο συγκεκριμένο. Ή έχω έρθει και δεν το θυμάμαι. Γεια σου, Μπέρθνα, πώς τη λένε. Γεια σου, τι κάνεις. Καλά, εσύ μου εδώ τα ίδια. Τι ωραίο εστιατόριο είναι αυτό. Απαλαγιά μου, τι ωραία ματιά. Οπ, και τα δικά σου φανταστικά και τρομερά. Ναι, και τα μαλλιά σου. Λεφτά. Πήραμε λεφτάκια. Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι ο πιο ωραίος σερβιτόρος που έχω δει σε όλο το παιχνίδι. Τι θα θέλετε να σας φέρουμε σήμερα? Να, εδώ η κομπέθλια θα διαλέξει. Λοιπόν, ψάρι. Ψάρι. Δεν θέλει ντομάτα. Ωραία, ψάρι, ψάρι. Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτό? Αμαν. Λοιπόν, αυτά μου κάνουν για ψάρι, για να δω τι λέει αυτός. Είναι γαρίδες με garlic και mushrooms, λέει. Ψάρι υποτίθεται είναι. Α, ωραία, τέλεια. Τη αρέσει πάλι καλά. Λοιπόν, για να δούμε τι θα συζητήσουμε σήμερα, κοπελιά μου. Jackpot. Φέρε 20 coins. Τι, πούντα. Θα μιλήσουμε για δουλειά. Υπάρχει ένα θεματάκι. Δύο είμαστε λίγο νιάου και νιάου με τις δουλειές. Είσαι λίγο περίεργος, ρατσιστής. Εντάξει, το ότι δουλεύεις σε μπάρ η κοπέλα και δεν είσαι καλύτερος. Θα το παίξουμε λίγο Κινέζι. Εντάξει. Εσύ, θα πεις την αλήθεια, για να σε δούμε τώρα. Τι να πούνε.
Ήταν λίγο fail, αλλά τέλος πάντων. Για να δούμε, πάμε να συνεχίσουμε. Τι θα μας έρθει τώρα? Αυτό μόνο. Comic books. Feng Shui. Να το πετάξουμε να δούμε τι θα πει. Ωραία. Τέλεια, χαίρομαι. Για να δούμε. Tiny Swords, Magazine. Δεν της άρεσε. Εντάξει, λογικό είναι. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Για να της πούμε καμία ιστορία τώρα. Έλα τώρα το καλό. Και καλά ιστορία πάμε. Σου άρεσε? Μπράβο, κοπελιά μου, έτσι. Αχ, έλα, χτύπα της το. Μπράβο, έφυγε το χ. Πάλι καλά. Για να δούμε τώρα τι άλλο. Ζώδια, μακιγιάζ. Ας πούμε αυτό. Α, ωραία, χαίρομαι. Είναι και οι δύο οργανωτικοί. Για να δούμε τι θα δούμε. Εγώ λέω ότι τα πάμε μια χαρά. Όχι. Φάγαμε χιλόπιτα, βιάστηκα. Έπρεπε να βγούμε κι άλλο ραντεβού. Δεν πειράζει, παιδιά, υγεία. Ένα λίγο κάτι χάλια που το πήγαμε. Δεν πειράζει. Μία απογοήτευση, ένα καλό. Κάτι κάναμε. Αχ, Παναγία μου, φτάσαμε πάλι στο average. Δεν πειράζει. Λέω να κλείσω εδώ πέρα το επεισόδιο. Θα κάνω δύο date σε κάθε επεισόδιο, αποφάσισα. Οπότε να ίσως κάνω και δεύτερο επεισόδιο. Προς το παρόν αυτά. Ελπίζω να παίξω μόνο μου και να καταφέρω να τις ανεβάσω λίγο την καρτέλα. Το τέτοιο μας, το γραφείο, γιατί δεν τα πάει πολύ καλά. Αυτά, αφήστε μου κάθετο τα σχόλιά σας. Πατήστε like αν σας άρεσε το βίντεο, βοηθάει πάρα πολύ για να συνεχίσω τη σειρά. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Bye!